στεριά δεν λογίζεται. Και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται. Την περιμένατε την τετράδα του τελικού? Υπήρχε κάποια ανατροπή ίσως? Όχι, καμία. Εγώ την περίμενα ακριβώς έτσι όπως είναι. Ακριβώς όπως έτσι όπως είναι. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι και τα ζευγάρια τα οποία φύγανε, τα Σάββατα τα οποία φύγανε τέλος πάντων, ήταν, εισαγωγικά να το πω, δίκαιο, λίγο με τη βαθμολογία, ναι, λίγο με τις φωνές, λίγο ξέρεις αυτό που ακούμε όλοι εμείς. Εκτός από εσάς, ποιο ζευγάρι θέλετε, πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσει το Just? Εγώ θέλω να κερδίσει ο Πάνος. Πώς ένιωσες που το προηγούμενο Σάββατο τραγούδησες με το παιδάκι σου? Καλά, εντάξει, δεν είχα το μυαλό μου, μόνο το παιδάκι μου κοίταζα. Αν σου πει κάποια στιγμή, μαμά, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή σε ένα μουσικό reality, να με δει ο κόσμος, να μάθω, θα ήσουν σύμφωνη ή θα την απέτρεπες? Όχι, είμαι κάθετη μέχρι να ενηλικιωθεί, να μην υπάρξει υπερέκθεση. Αυτό που έγινε μέχρι εκεί είναι επειδή ήταν και ο μπαμπάς της επισκηνής και το είδε ως μια οικογενειακή υπόθεση και επειδή ήταν το μέλος μιας χοροδίας και δεν βγήκε μπροστά, μέχρι εκεί ναι. Αλλά η ίδια θέλει πάρα πολύ, εννοείται. Δεν το συζητώ. Θα ήθελε δηλαδή να βγει και πιο πολύ, γιατί άπαξ και είσαι καλλιτέχνης, είσαι καλλιτέχνης. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούν πρέπει να είναι παιδιά.